Τη Νοημοσύνης 198 και θα συζητήσουμε μαζί του. Στη συνέχεια ένα θέμα το οποίο θα ανοίξουμε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία, όπως το αρμόζει. Ναι, αφορά βεβαίως όλες τις παγίδες που κρύβει το διαδίκτυο. Τις παγίδες που κρύβει το διαδίκτυο και για τα παιδιά και για τους μεγάλους και για τους έφηβους κυρίως, που είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτά. Που θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, τον κύριο Σφακιανάκη. Μέχρι και διαδικτυακά ναρκωτικά κυκλοφορούν δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εδώ αναλυτικά για να μπορούν και οι γονείς και τα παιδιά, βέβαια και οι έφηβοι, γιατί και αυτοί πρέπει να γνωρίζουν πώς πρέπει να προφυλάσσονται από τέτοιου είδους παγίδες, αλλά και οι γονείς πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, όταν όλοι μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά με τον υπολογιστή στο σπίτι είναι σαν να έχουν μια βόμβα στα χέρια τους, σε σχέση με αυτά βεβαίως και όχι με την πληροφόρηση που απλόχερα παρέχεται και είναι και σημαντική. Και πάμε κατευθείαν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Με ανυπομονησία να γνωρίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Κατσιούλη, να τον καλημερίσουμε που είναι κοντά μας, να τον δούμε στην απευθείας μας σύνδεση. Μάλιστα, στο Λευκό Πύργο. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά και είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ για να συζητήσουμε. Έχετε ένα ρεκόρ εντελώς μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο, με καταγεγραμμένο επίσημα δείκτη νοημοσύνης 198, και επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, σε αυτό τον αριθμό υπάρχει και ένας ακόμη αριθμός απόκλησης. 30 δισεκατομμύρια. 30 δισεκατομμύρια άνθρωποι αν βρισκόταν, ένας πάλι θα μπορούσε να λύσει μόνο τα τεστ τα οποία λύσατε εσείς. Σας βρίσκω πολύ ενημερωμένοι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πώς είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο σκορ δεν σημαίνει κάτι σαν αριθμό. Από εκεί και πέρα, η τυπική απόκληση που είναι 15 δείχνει ότι είναι 6,5 τυπικές αποκλήσεις πάνω από ένα μέσο όρο. Τεχνικά δηλαδή, ακριβώς όπως θα είπατε, αν είχε ο πλανήτης 30 δισεκατομμύρια ανθρώπους και δίναν όλη την ίδια δοκιμασία, μόνο ένας θα έχει αυτή την επίδοση. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για αυτά τα τεστ τα οποία καταγράφουν τον δείκτη νοημοσύνης. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας ότι αφορούν μία, ας το πούμε έτσι, απλή βάση μαθηματικών, ότι είναι αριθμοί. Αλλά στην πραγματικότητα δουλεύει περισσότερο το σύστημα αυτό με γεωμετρικά σχήματα σε μία αναζήτηση της λογικής. Πρακτικά δηλαδή πάει κάποιος να δώσει ένα τεστ για να δει τι IQ έχει. Πώς είναι να δίνεις ένα τέτοιο τεστ, με τι έρχεσαι αντιμέτωπος? Να σας πω, η νοημοσύνη έτσι όπως ορίζεται σύμφωνα με τις πιο καταξιωμένες δοκιμασίες δεν είναι σχετική ούτε με μαθηματικά, ούτε με γνώσεις, ούτε με γλώσσες, ούτε με τίποτα. Είναι η ικανότητα ανάλυσης, το βάθος ανάλυσης, ποσότητα δεδομένων μπορεί να αναλυθεί στη μονάδα του χρόνου. Τεχνικά οι καλύτερες δοκιμασίες είναι οι γεωμετρικές, αυτές που μπορεί να τις λύσει καθένας χωρίς να έχει κάποια επαφή με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί να μην ξέρει να διαβάζει ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να αναλύει, να ανακρίνει, ουσιαστικά να έχει υψηλή αποκωδικοποίηση σε κάποια δεδομένα και κάποιες αλληλουχίες. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή συνθήκη για να εξεταστεί κάποιος και να κριθεί ως προς την αναλυτική του ικανότητα, την νοημοσύνη. Διάβασα, κύριε Κατσιούλη, προσφάτως ότι τα τεστ τα οποία μετήχατε και η δική σας κατάσταση, ο δείκτης νοημοσύνης δηλαδή, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν 100 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Τζορτζ Μπους. Να σας πω, αυτό είναι ένα τεχνικό μαθηματικό λάθος. Δεν είναι 100 φορές ή 2 φορές ή διπλάσια που λένε μερικοί. Είναι στατιστική απόκληση από ένα μέσο όρο. Υπάρχει μια κανονική κατανομή του Gauss, σύμφωνα με την οποία ορίζεται και το IQ. 100 είναι ο μέσος όρος. Εκεί πέρα, σε τυπική απόκληση, μία πάνω και κάτω από το μέσο όρο επίπτει περίπου το 60% του πληθυσμού. Και όσο αποκλίνεις από το μέσο όρο, ουσιαστικά δηλώνεις μια σπανιότητα μιας επίδοσης. Αυτός είναι ο ορισμός του ενήλικου IQ. Δεν είναι δηλαδή 100 φορές παραπάνω ή 100 φορές παραπάνω, δηλαδή διπλάσιο, είναι πολύ πιο σπάνιο. Αυτό είναι το νόημα. Επί του πρακτέου τώρα, πώς μπορεί ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, που έχουμε και την τιμή να είναι Έλληνας, να βοηθήσει και τον τόπο σε αυτή την κρίση? Έχετε να μου κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση? Όχι, αν έχετε εσείς, ρωτώ. Να σας πω, εγώ προσπαθώ εναλλακτικά να βοηθήσω λίγο στην βελτίωση των συνθηκών εδώ πέρα στη χώρα μας. Οργανώνω μια ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη και σύντομα θα πάμε και στην Αθήνα. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τα παιδάκια που έχουν υψηλές ειδικές ικανότητες και υψηλή νοημοσύνη. Ουσιαστικά ορίζουμε τη χαρισματικότητα με έναν ελληνικό τρόπο, διαφορετικό ίσως και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτή η ομάδα λέγεται Ανάδειξη. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε αυτά τα παιδιά, να ανιχνεύσουμε δηλαδή. Δεν ξέρω αν με ακούτε γιατί έχει φασαρία. Ναι, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε αυτά τα παιδιά, να προσφέρουμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να κάνουμε τις ικανότητες τους μαζί με τα εφόδια μια μελλοντική επαγγελματική επιλογή και τεχνικά να δώσουμε μια θέση στον ικανό μες στην κοινωνία που νομίζω ότι σήμερα πλέον δεν έχει. Και πολλοί ικανοί Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό. Θέλαμε να επαναφέρουμε μια αξιοκρατία. Ουσιαστικά λέμε την ομάδα μας Ακαδημία με βάση κάποια πλατωνικά ιδεώδη, χωρίς να είμαστε τόσο θεωρητικοί, προσπαθούμε στην πράξη να κάνουμε κάποια πράγματα. Ως παιδί ήσασταν από αυτά τα παιδιά που τους έλεγαν οι γονείς τους μη διαβάζεις τόσο πολύ, δηλαδή είχατε κλείσει σε μαθηματικά, σας άρεσε να διαβάζετε πολλά βιβλία? Είχα ιδιαίτερο πάθος με το διάβασμα. Αυτό ήταν δικό μου θέμα. Οι γονείς δεν με απέτρεπαν ή με παρότριναν ιδιαίτερα. Με το σχολείο δεν, είχα πολύ καλές επιδόσεις, αλλά δεν είχα καμία ιδιαίτερη λατρεία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα δεν είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον για ένα παιδί. Είτε είναι ειδικών ικανοτήτων, είτε είναι μέσου όρου. Είναι μια στερεότυπη διαδικασία. Την περνάει κάποιος γιατί πρέπει να την περάσει. Από εκεί και πέρα δεν δίνει κίνητρα στο παιδί να κινητοποιηθεί και να χρησιμοποιήσει το μυαλό του. Ούτε και εφόδια μετά για τη ζωή του. Αυτή είναι η ταπεινή δική μου άποψη. Συγχωρέστε με τώρα που θα σας το ρωτήσω τόσο απλά, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω άλλο τρόπο. Ήθελα πολύ έτσι απλά να σας ρωτήσω, πώς είναι στη ζωή να είσαι τόσο έξυπνος? Πώς ζεις δηλαδή? Όσο είναι και να είστε τόσο όμορφοι όσο εσείς. Πάντως θέλω πριν κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω. Πολύ. Να μας πείτε πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την αυτή η ιδιότυπη ακαδημία την οποία σχεδιάζετε, την πρωτοβουλία αν θέλετε που αναλαμβάνετε. Όποιος θέλει, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας για να μπορέσετε κι εσείς να αξιοποιήσετε τις όποιες ικανότητες έχουν και εκείνος τις όποιες δυνατότητες έχει. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε. Η ομάδα έχει μια ιστοσελίδα και κάποια γραφεία στη Θεσσαλονίκη, Καλαποθάκη 20. Η ιστοσελίδα μας είναι 4 συνεχόμενα αλφα.gr. Το κάναμε πολύ εύκολο για να είναι και εύκολη καταχώρηση στη μνήμη. Πάντως αυτή την αξιολόγηση δεν την έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. Τα 3α δεν τα έχουμε ως χώρα. Να σας πω, πολλά δεν έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και προσπαθούμε και εμείς να δημιουργήσουμε κάποιες καλύτερες συνθήκες, προϋποθέσεις σύντομα. Ίσως η επόμενη γενιά να είναι λίγο καλύτερη. Οι συγκεκριμένοι με παγωμένες και παγιωμένες θέσεις που έχει δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι το μέλλον μας. Μία ερώτηση μόνο τελευταία. Οι φίλοι σας, οι άνθρωποι με τους οποίους κάνετε παρέα, είστε δεμένοι τόσα χρόνια, σε διαπροσωπικό επίπεδο ζητάνε τη γνώμη σας? Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας όταν σκέφτεται τα θέματα του μπορεί να δει μία οπτική γωνία, 10 οπτικές γωνίες. Εσείς προφανώς τα βλέπετε από πολλές διαφορετικές. Ζητάνε τη γνώμη σας για θέματα που τους αφορούν? Τη ζητάνε τη γνώμη, όπως ζητά και εγώ τη γνώμη μου σε πολλά πράγματα. Κανένας δεν μπορεί να δει όλες τις πλευρές, όσες πολλές πλευρές και να μπορεί να δει. Από εκεί και πέρα το να αναλύεις πάρα πολύ και να βάζεις πολλές παραμέτρους, καμιά φορά δημιουργεί και κάποιες επιπλοκές. Προσπαθώ και εγώ να είμαι όσο γίνεται πιο απλός, ανεξάρτητα τι αντίληψη μπορεί να έχω. Οι διαπροσωπικές σχέσεις πάντως δεν ευνοούνται πάρα πολύ με ιδιαίτερο βάθος ανάλυσης. Πρέπει πολλές φορές να είσαι υποχωρητικός, προσαρμοστικός και καμιά φορά να κάνεις και τα στραβά μάτια, γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ήταν χαρά μας και τιμή μας και ευχόμαστε πραγματικά κάποια στιγμή που θα βρεθείτε στην Αθήνα να βρεθούμε και εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα και ειδικά για αυτό το κομμάτι των χαρισματικών παιδιών, το οποίο και έχετε αναλάβει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά είναι αμοιβαία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.